Είναι η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής. Είμαι ο Νίκος Οκυφωνίδης. Κάθε Πέμπτη πρωί στις 12 στη συχνότητα του ηχό FM στην Ιερά Πέτρα. Φίλες και φίλοι, τι να πρωτοπούμε και με τι να ασχοληθούμε. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα. Στην κυριολεξία μας ξεπερνάνε, δεν τα προλαβαίνουμε. Είναι τόσες πυκνές οι εξελίξεις όλων των τελευταίων ημερών, όλα αυτά που συμβαίνουν στις ζωές μας, στην υγεία, στα δικαιώματά μας, τι να πρωτοποιείς. Κατά έναν τρόπο συνδέονται λίγο πολύ όλα και αυτό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους, είτε είναι τοπικά ζητήματα, είτε είναι της χώρας μας, είτε και διεθνή ακόμα. Δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστο το τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου προχτές και το τι έγινε στην Αθήνα. Χωρίς περιστροφές και χωρίς πολλές εισαγωγές, η δική μου διαπίστωση και το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι της κυβέρνησης δεν της βγήκε. Εμένα μου δίνει την εικόνα ότι είχε προετοιμαστεί για επεισόδια εκτεταμένα η κυβέρνηση και το προσπάθησε σε ένα βαθμό αυτό, ούτως ώστε να ασχολούμαστε 1-2 εβδομάδες με τα επεισόδια, γιατί γίνανε, πώς γίνανε, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, ποιος είπε, ποιος δεν είπε κτλ. Και να ξεχάσουμε όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στο χώρο της υγείας, στη Θεσσαλονίκη που έχει φτάσει στο κόκκινο τα νοσοκομεία και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τα αρνητικά μηνύματα που έρχονται από άλλες περιοχές όπως είναι η Αθήνα που δείχνει να ακολουθεί το δρόμο της Θεσσαλονίκης, η Λάρισα που βρίσκεται και αυτή στο κόκκινο, η Θεσσαλία δηλαδή. Πώς να μείνει ασχολίαστο στη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους? Άλλες δύο φορές πάρθηκε τέτοια απόφαση αναστολής, περιορισμού, απαγόρευσης των συναθρήσεων για πάνω από 3 άτομα. Η μία ήταν στις 21 Απριλίου του 67 και η άλλη ήταν στις 18 Νοεμβρίου του 73, αμέσως δηλαδή μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και η τρίτη ήταν προχθές, την περασμένη εβδομάδα, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Προσπάθησαν να πείσουν όλους μας μέσω των μέσων ενημέρωσης που ελέγχουν και επηρεάζουν ότι όλος ο σαματάς γινόταν γιατί τους έπιασε ο πόνος για τη δημόσια υγεία και για τη διασπορά του κορονοϊού ώστε να την περιορίσουν, αλλά δεν είναι καθόλου πιστική. Δεν είναι καθόλου πιστική γιατί μια σειρά άλλα μέτρα που έπρεπε να παίρνονται όλο τον προηγούμενο καιρό δεν παίρνονται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο κορονοϊός στην κυριολεξία κάνει πάρτι. Ο Πρωθυπουργός το κοινικά το ομολόγησε, δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο λεωφορεία δεν μπορεί να γεννήσει, ούτε περισσότερα τεστ μπορεί να γεννήσει, ούτε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας μπορεί να γεννήσει, ούτε προσλήψεις υγειονομικών και γιατρών στα νοσοκομεία μπορεί να γεννήσει. Το μόνο που μπορεί είναι να παίρνει έτσι κάποια μέτρα και να τα επικοινωνιακά να τα αξιοποιεί. Δεν ήταν τυχαίες οι λίστες πέτσα, ενώ τα εκατομμύρια που δοθήκανε στα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα, στον πρώτο κύκλο της πανδημίας, η αναστολή πληρωμών που έπρεπε να κάνουν τα μεγάλα κανάλια για τις άδειες που χρησιμοποιούν, και δημιουργεί και απορία. Θυμάστε την πρώτη περίοδο, τον πρώτο κύκλο της πανδημίας, να το πούμε έτσι, το πρώτο κύμα της πανδημίας, μας βομβαρδίζανε καθημερινά με τα τηλεοπτικά σποτ, είτε με γνωστούς επιφανείς ηθοποιούς είτε όχι, το μένουμε σπίτι και το ξαναμένουμε σπίτι. Τώρα εξαφανιστήκανε, δηλαδή τώρα δεν υπάρχει πανδημία, δεν υπάρχουν μηνύματα για τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση, να το πούμε έτσι, του κόσμου σε συνθήκες πανδημίας. Μήπως πρέπει να ξαναδώσουν μερικά εκατομμύρια στα κανάλια για να πληρωθεί ένα ολόκληρο επικοδόμημα ώστε να ξανακάνουν τη δουλειά τους? Πάντως μου κάνει απορία, ούτε στο ελάχιστο, ούτε μισό μήνυμα.
δεν βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης αυτόν τον καιρό. Να πάμε λίγο και στα τοπικά. Πολύ πρόσφατα, σήμερα κιόλας, βγήκε ο κύριος Πανταζής, ο δημοτικός μας σύμβουλος, με την παράταξή του, και προτείνανε, κάνανε γνωστό ότι έχουν εδώ και καιρό μάλιστα προτείνει να δημιουργηθεί στην Ιεράπετρα τόμη, τοπική μονάδα υγείας. Και πολύ σωστό είναι. Και κακώς δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό αυτό και δεν έχει στηριχτεί το αίτημα αυτό. Φίλες και φίλοι, συνειδητοποιείτε τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, μας έχουν κλείσει τα στόματα με τις μάσκες, μας έχουν κλείσει τα σπίτια μας, και αυτό που θέλουν και επιδιώκουν είναι να χάσουμε τη φωνή μας και να χάσουμε και τη μνήμη μας, να απολέσουμε και τη μνήμη μας. Όλοι θυμόμαστε στην Ιεράπετρα τα προηγούμενα χρόνια τι συνέβαινε με την Επιτροπή Αγώνα και τους αγώνες που δόθηκαν για το νοσοκομείο. Τα ξεχάσατε? Θυμάστε τις εκθέσεις που πέφτανε βροχή, την έκθεση Λιαρόπουλου που μιλούσε για την αναδιάρθρωση των μονάδων υγείας στον ΟΜΟ και τα λοιπά, και πώς έπρεπε? Θυμάστε το παραπλανητικό, ένα κεντρικό νοσοκομείο να κλείσουν όλα και να γίνει ένα κεντρικό νοσοκομείο στην Παχιά Άμμο? Θυμάστε τους διοικητές των νοσοκομείων, ο ένας μετά τον άλλον, που μειώναν τον οργανισμό του νοσοκομείου? Και πού είμαστε τώρα? Είμαστε μέσω μιας πανδημίας που θα έπρεπε όλα να τα ανασύρουμε αυτά στη μνήμη μας, να θυμηθούμε τι έγινε και να είμαστε στο πόδι, να το πω έτσι, για να απαιτούμε και να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε δημόσια υγεία. Και το νοσοκομείο μας και η δημόσια υγεία στον τόπο μας, να το πούμε έτσι, έχει γίνει ουσιαστικά, όπως και σε όλη τη χώρα, νοσοκομείο της μιας νόσου, του κορονοϊού. Αναστολή χειρουργείων στις περιοχές που είναι στο κόκκινο, μείωση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρία. Αυτά όλα δεν είναι αμελητέα. Αυτά όλα έχουν κόστος και θα τα δούμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια μπροστά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Όλοι θα έπρεπε να είμαστε αυτή τη στιγμή στο πόδι και στον αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, του δικαιώματός μας στη ζωή και στη δημόσια υγεία. Φυσικά και θα έπρεπε και θα πρέπει να δημιουργηθεί τόμη και στην Ιεράπετρα, τοπική μονάδα υγείας, και θα πρέπει αυτό το ζήτημα να στηριχθεί από όλους, από το Δήμο, από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, από όλους τους παράγοντες της πόλης, από όλους τους πολίτες, από εμάς, και να στηριχτεί όχι μόνο σε επίπεδο επιστολών και διαβημάτων και τα λοιπά, αλλά και κινητοποιήσεων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Δεν θα μας χαριστεί κάτι. Όσο μένουμε χωρίς φωνή πίσω από τις μάσκες, σε αφωνία και σε απραξία, θα συρρυκνώνονται οι παροχές υγείας και η δημόσια υγεία. Βγήκε για παράδειγμα, πήγανε, και αυτό πολύ πρόσφατο, πήγανε 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να το δείτε την είδηση στην ιστοσελίδα του ηχο FM, και μπράβο τους. Σε αυτές τις ηθίκες, το μεγαλείο ψυχής, αυτό που δείχνουν, και φύγανε να πάνε μέσα στην καρδιά του προβλήματος αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη να συνεισφέρουν, και μάλιστα είναι και ειδικευμένες στις ηθίκες εντατικής θεραπείας, για μονάδες εντατικής θεραπείας κτλ. Αλλά μου κάνει αλγινή εμένα εντύπωση το Twitter αμέσως του Κικίλια και της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που επικροτούν το μεγαλείο ψυχής των γυναικών αυτών. Θα έπρεπε να ντρέπονται κανονικά. Γιατί πρέπει σε αυτές τις συνθήκες να φεύγουν εθελοντές νοσοκόμοι από την Ιεράπετρα να πάνε στη Θεσσαλονίκη? Αυτά είναι οι τρύπες και οι ελλείψεις του συστήματος υγείας. Και αντί να χειροκροτεί ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, τις γυναίκες αυτές, που ούτως ή άλλως δεν χρειαζόντουσαν τη δική του επικρότηση για να φανεί το μεγαλείο τους ή της Προέδρου, θα έπρεπε να στρωθεί, να σηκώσει τα μανίκια, να φτιάξει καμιά μονάδα εντατικής θεραπείας περισσότερο και να κάνει και καμία πρόσληψη παραπάνω. Τέλος πάντων, ακόμη βγήκε τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, έγινε
σε ένα βαθμό πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της Κρήτης. Αναπαρήχθηκε η είδηση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Βγήκε στις 13 του μήνα στην επίσημη ενημέρωση η κυρία Παπαευαγγέλου, κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και είπε πως η αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη σε περιοχές όπως είναι η Φωκίδα, η Μεσσηνία, η Λέσβος και η Κρήτη μπορεί να εφήλωται και στη συγκομιδή της ελιάς, το λιωμάζωμα που λέμε εμείς. Πολύ συγκεκριμένα είπε, έχουμε αύξηση, σας μεταφέρω επί λέξη, έχουμε αύξηση κρουσμάτων σε περιοχές που δεν μας είχαν απασχολήσει μέχρι σήμερα, όπως είναι η Φωκίδα, η Μεσσηνία, η Λέσβος και η Κρήτη. Και πιθανά η έξαρση σε αυτές τις περιοχές να σχετίζεται με τη συγκομιδή της ελιάς. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και τα επιδημιολογικά δεδομένα εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή καθημερινά από την ομάδα των επιδημιολόγων της Επιτροπής μας και συζητιούνται στην Ολομέλεια. Αυτή ήταν η δήλωσή της και αυτή η είδηση αναπαρήχθηκε σε όλο το νησί, στην Κρήτη. Ερωτήματα που προκύπτουν αμέσως. Αυτό που διατυπώθηκε είναι απλή εικασία, απλή υπόθεση εργασίας ή προέκυψε μετά από στοιχεία από τις εχνηλατήσεις που συγκεντρώθηκαν από τις εχνηλατήσεις καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, γίνεται κάποια εχνηλάτηση, έτσι, από ό,τι μας λένε. Εάν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, ενημερώθηκαν σε τοπικό επίπεδο περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, ακόμη και οι δήμαρχοι αυτών των περιαχών, για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε όλη τη γραμμή παραγωγής του ελαιολάδου, γιατί σχετίζονται, η δημοτική αστυνομία δεν είναι εντεταλμένο όργανο να κάνει ελέγχους για την τήρηση των μέτρων? Δηλαδή, αν έχουν καταγραφεί, για παράδειγμα, κρούσματα σε συνεργεία που είχαν σχέση με συνεργεία συλλογής ελιάς, ή είχαν καταγραφεί κρούσματα σε ελαιοτριβία, είναι εργασιακοί χώροι που λειτουργούν αυτή την περιοχή. Δεν θα έπρεπε να είναι ενήμεροι ο αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμος κτλ. Για να οργανώσουμε τα μέτρα και την προστασία μας σε αυτούς τους χώρους? Δεν ξέρουμε αν το έκανε ο ΔΗ. Ξέρουμε, δεν το έκανε. Να ενημερώσει τις τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές ζητήσανε, επικοινώνησαν με την Επιτροπή του ΕΟΔΗ να ζητήσουν πρόσθετα στοιχεία. Γιατί διατυπώθηκε αυτό το πράγμα? Εάν γίνει, εγώ το έκανα φίλες και φίλοι, εάν γίνει μία επεξεργασία των κρουσμάτων, όχι ιδιαίτερα επιστημονική, κατά απλή καταγραφή των κρουσμάτων 15 μέρες πριν από τη συλλογή της, από τη συγκομιδή, από την έναρξη της συγκομιδής της ελιάς, και 15 μέρες μετά τα κρουσμάτα στην Κρήτη, και τα επεξεργαστούμε να δούμε τη συμμετοχή των ποσοστών των κρουσμάτων της Κρήτης σε επί της 100 ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των κρουσμάτων της χώρας, θα δούμε ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στην Κρήτη, η οποία όμως ακολουθεί την αύξηση των κρουσμάτων όλης της Ελλάδας. Όπως έχει διασπορά ο κορονοϊός σε όλη την Ελλάδα μεγαλύτερη, έτσι έχει και στην Κρήτη. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί την έξαρση που λέει η κυρία Παπαευαγγέλου. Αυτό, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί λίγο πολύ όλα σχετίζονται μεταξύ τους. Οι τοπικές αρχές, Δήμος και Αντιπεριφέρεια, εκτός από το ότι έχουν αναπροσαρμόσει τις υπηρεσίες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας στις συνθήκες πανδημίας που έχουμε, περιορισμού μετακινήσεων, συναλλαγών, όλα τα περισσότερα να γίνονται ηλεκτρονικά κτλ. Τι άλλο κάνουνε? Πάλι θα νομίζει ο κύριος Πανταζής ότι του κάνω διαφήμιση σήμερα. Ο κύριος Πανταζής το είπε προχθές πάλι. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Πού είναι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα, στην αποτελεσματική δηλαδή προστασία όλων μας, στην οργάνωση της καθημερινότητάς μας? Εκεί χρειάζονται. Και αυτό είναι, για παράδειγμα, που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου για τη συγκομιδή της ελιάς, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και δεν θα έπρεπε να μείνει έτσι.
Είναι λοιπόν αυτό υπόθεση εργασίας ή έχουν στοιχεία? Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με την εχνηλάτηση, πώς γίνεται και αν γίνεται. Έχουν διατυπωθεί εστάσεις από επιστήμονες εγκεκριμένους όλο το προηγούμενο διάστημα που κρίνουν ως ανεπαρκή τον τρόπο ιχνηλάτησης, αλλά και τον τρόπο που τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την ιχνηλάτηση, πώς η Επιτροπή του ΕΟΔΗ τα επικοινωνεί με τον κόσμο, με τον πληθυσμό, με τις τοπικές κοινωνίες. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται κάθε μέρα, στεινόμαστε στις τηλεοράσεις να δούμε τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, μας ενημερώνουν για τα κρούσματα που υπάρχει στο σύνολο της χώρας, τη γεωγραφική κατανομή τη μαθαίνουμε αργότερα από ιστοσελίδες και μας αναφέρουν και πόσα κρούσματα υπάρχουν παγκόσμια, πόσοι νεκροί στην κάθε χώρα, στη Γαλλία, στην Αγγλία κτλ. Και τι μέτρα παίρνουν στην Αγγλία, τι μέτρα παίρνουν στην Αγγλία, στη Γαλλία κτλ. Μα δεν είναι έτσι. Εντάξει, τον τρομοκρατήσατε τον κόσμο. Κάθε μέρα τρομοκρατείτε με αυτές τις συνεντεύξεις τύπου που δίνει ο ΕΟΔΗ. Κάθε μέρα τρομοκρατείτε. Από εκεί και πέρα, πώς θα γίνει αποτελεσματική και η καθημερινότητά μας? Πώς θα προστατέψουμε τις ζωές μας? Πώς θα περιορίσουμε τη διασπορά, να το πω έτσι, του κορονοϊού? Ο τρόπος λοιπόν που γίνεται αυτή η έλλειψη στοιχείων, εκτός από τη γεωγραφική κατανομή, τον αριθμό κρουσμάτων, αριθμό θανάτων, αριθμό διασωληνωμένων κτλ., ουσιαστικά επιτρέπει στην ίδια την Επιτροπή του ΕΟΔΗ και στην κυβέρνηση να μην λογοδοτούν για το πώς χειρίζονται τα πράγματα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτή ακριβώς η κατάσταση θρέφει και το κύμα ανορθολογισμού το οποίο βλέπουμε και στην ελληνική κοινωνία. Το κύμα δηλαδή αφισβήτησης ή και άρνησης ακόμα της επιδημίας και των μέτρων που παίρνονται. Με ευκολία λοιπόν ο ΕΟΔΗ και η κυρία Παπαευαγγέλου, σωστά την είπανε, στοχοποιούν κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και ανέτεια, δίχως περαιτέρω εξηγήσεις, διασκορπίζουν το φόβο και την ανησυχία. Ή μήπως μεθοδικά χτίζουν τα αυριανά επιχειρήματά τους, η κυβέρνηση εννοώ και ο ΕΟΔΗ, όπως μας εμφανίζουν ως αναγκαίο το άνοιγμα του τουρισμού, για παράδειγμα, χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα πρωτόκολλα λάστιχο με τα οποία έγινε αυτό το άνοιγμα. Έτσι μεθαύριο θα δικαιολογούνται ότι δεν μπορούσαν να απαγορεύσουν τη συγκομιδή της ελιάς, θολώνοντας τα νερά για τα πραγματικά αίτια της διασποράς του κορονοϊού. Δηλαδή, όπως λέμε, να το πούμε πιο απλά, πετάνε κάτι στον αέρα, το αφήνουν να πλανάται ως εργαλείο που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο μελλοντικά. Συμπερασματικά λοιπόν, για να μην σας κουράζω με το ζήτημα αυτό, θεωρώ πως είναι υποχρέωση των δημοτικών αρχών και του αντιπεριφερειάρχη, ακόμη και του περιφερειάρχη, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΕΟΔΗ και να ζητήσουν πρόσθετη πληροφόρηση για την πιθανή ενοχοποίηση της συγκομιδής της ελιάς στη διασπορά του κορονοϊού. Το ζήτημα δεν πρέπει να πλανάται αδιευκρίνιστο, γιατί στην τελική ανάλυση συμβάλλει στη διασπορά του φόβου και της ανασφάλειας σε περιοχές ευθύνης τους και κατά τη γνώμη μου, αν δεν το πράξουν, είναι συμμέτοχοι και αυτοί στο χτίσιμο όλου αυτού του κλίματος φόβου και ανασφάλειας που επικρατεί. Μικρή διακοπή και σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε.
στομίζεις εδώ πέρα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα διασμένα. Μαζί που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη. Μονολίγητος ήταν δικαιοσύνη και για μένα. 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 Ήχο 99,8. Το ραδιόφωνο του τόπου σου. Του δρόμου, όπως ακριβώς το λέω. Ο γιος, ο δικός μου, να μπλέξει με του δρόμου. Χάθηκε να τρώει σαν αυτά που έφερες εσύ. Δες πόσο λαχταριστά. Πω πω, μπριός με τυρί, κοτομπουκές με αγγούρι, τρομερά σμπέργκερ και φρουτοσαλάτα με γιαούρτι. Αχ, και αυτός ο καφές... Μοναδική γεύση. Ξεχωριστή εμπειρία. Αυτά ακριβώς τρώει και ο γιος μας. Street Food and Coffee. Είναι για τον δρόμο, είναι στο δρόμο σου, αλλά δεν είναι σαν τα φαγητά του δρόμου. Street Food and Coffee. Πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου, απέναντι από τα Τζάμπο. Delivery Service 2842 408 050 και 6989 747 419. Γυναίκα, έλα να βγάλουμε κουμάντο για το θερμοκήπιο. Τα προϊόντα μας σε λίγο θα είναι έτοιμα για κόψιμο. Πού θα τα πάμε φέτος? Θέλει και ερώτημα. Εκεί που τα πηγαίναμε και πέρυσι. Το κρέταν γέα, δεν το αλλάζω με τίποτα. Μας δίνουν καλές τιμές τα προϊόντα, αναγνωρίζοντας το μόχθο μας. Δίκιο έχεις. Γιατί και πληρώνουν στην ώρα τους και σε ό,τι χρειαστούμε μας εξυπηρετούν και είναι πάντα ευγενικοί. Το σωστό κουμάντο είχε γίνει από πέρυσι που εμπιστευθήκαμε το κρέταν γέα. Δημοπρατήριο Κρέταν Γαία. Κοντά στον αγρότη για δεύτερη χρονιά. Σας περιμένουμε στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Γραλιγιάς. Τηλέφωνο 28420-22300. Υπεύθυνη Δημοπρατηρίου. Με προϋπηρεσία στα χρηματοοικονομικά και στην παραγωγή Μανώλης και Αλέξης Μπλαζαντονάκης, Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Κρέταν Γαία. Η καλύτερη διαφήμισή μας είναι αυτή των παραγωγών μας. Αν ψάχνεις αξιόπιστο συνεργείο με εγγυημένα αποτελέσματα για το αυτοκίνητό σου, τότε η λύση είναι Μανώλης Κοκάκης. Αναλαμβάνουμε το σέρβις όλων των τύπων γιοταχή και φορτηγών αυτοκινήτων. Συνεργείο αυτοκινήτων Μανώλης Κοκάκη. Έχοντας πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλειά σας, εγγυάται και δίνει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με σύγχρονα και αξιόπιστα μηχανήματα για τη σωστή διάγνωση βλαβών. Συνεργείο αυτοκινήτων Μανώλης Κοκάκη. Έλεγχος κταίω για όλα τα οχήματα. Επισκευές κινητήρων. Συνεργείο αυτοκινήτων Μανώλης Κοκάκη.
στο 6ο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρα Παχιά Σάμου. Τηλέφωνα 28 420 31 138 και 6942 67 50 96. Συνεργείο Αυτοκινήτων Μανώλης Κοκάκη. Όταν η εξειδίκευση και η εμπειρία συναντά την ποιότητα. Κρέτα Σαν. Νέο υβριδιό κοντό αγγούρι στην κατηγορία Κάσπιαν. Ζωηρό φυτό, ιδανικό για μεταφυτεύσεις στην περίοδο του φθινοπόρου και συγκομιδή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κοντό αγγούρι μη αυτοκλαδευόμενο για πρώτη φορά με υψηλή ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV. Ακόμα πιο ποιοτικός καρπός με έντονο σκούρο πράσινο χρώμα και ράβδοση. Καινοτομία Blue Leaf. Κρέτα Σαν. Το νέο υβρίδιο κοντό αγγούρι με σταθερό μήκος καρπού και υψηλή παραγωγή στη διάρκεια του χειμώνα. Σπόροι υψηλής ποιότητας Raex Van Hellas. Δεύτερο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου. Φίλε παραγωγέ, δουλεύεις σκληρά, κόντρα στις αντιξοότητες. Αφήνεις το δικό σου μοναδικό αποτύπωμα στην παραγωγή ποιοτικών κυπευτικών. Μοιαζόμαστε να συνεχίσεις να προοδεύεις με τη σιγουριά ότι ο κόπος σου θα πιάνει πάντα τόπο. Φυτώρια Καπινιάρης. Δύο δεκαετίες δίπλα και μαζί με τον αγρότη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Φράγματος. Τηλέφωνο 28 42 0 80 493. Φυτώρια Καπινιάρης. Συνέπεια, ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Θέλετε μεγάλες παραγωγές υψηλής ποιότητας? Άμινο 16. Ο καινοτόμος βιοδιεγέρτης ελληνικής παραγωγής, ο μοναδικός με ευρωπαϊκή πατέντα και εξαγωγές σε πολλές χώρες. Εάν το ζητούμενο είναι το ισχυρό ριζικό σύστημα, το αποτελεσματικό δέσιμο, η ομοιόμορφη καρπή μεγάλου μεγέθους και ξεχωριστής ποιότητας, τότε η λύση είναι μία. Το Άμινο 16 από την ΕΒΙΠ. Άμινο 16. Άμινο 16 με βόρειο και ψευδάργυρο. Άμινο 16 με πυρίτιο και ψευδάργυρο και Fruit Fix. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και θα απογειώσουν τις καλλιεργίες σας. Ο πιο πολύτιμος καρπός του τόπου μας, η ελιά, έχει πολλά να προσφέρει. Στον Όμιλο Αλμπαντάκη το γνωρίζουμε αυτό. Στο σύγχρονο πυρηνελαιουργείο Αλμπαντάκη Ιερά Πέτρας λειτουργούμε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη για τη γη μας. Συγκεντρώνοντας τον ελαιοπυρήνα από ελαιουργία σε κάθε σημείο της Κρήτης, παράγουμε το πυρηνό ξύλο. Πυρηνελαιουργία Αλμπαντάκη Ιερά Πέτρας. Ξεκινά η νέα του εποχή. Βρείτε μας στην πλατιά όψη Ιερά Πέτρας. Τηλέφωνα 2810 821 475 και 6948 902 902. Περάστε στη σύγχρονη εποχή των μεταλλικών κατασκευών. Inox Metal. Ολοκληρωμένες λύσεις από ανοξείδωτο χάλιβα, αλουμίνιο, μαύρο ή γαλβανιζέ μέταλλο. Κάγκελα, πόρτες, σκάλες, σκέπαστρα, ειδικές κατασκευές. Inox Metal. Με πρωτοποριακές μεθόδους, σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό. Όταν το μέταλλο βρίσκει εφαρμογή στη σύγχρονη αισθητική, Inox Metal. Στο 6ο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου. Στον κόμβο κάτω χωριού. Τηλέφωνο 699 99 45 55 4. Inox Metal. Κορυφαία επιλογή. Λιοντομίτσος παρακαλώ. Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος. Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 4,58. Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Μεγαλώνουμε μαζί με μεγάλες προσφορές. Όλα τα Tena Pants Plus Unisex με έκπτωση 45%. Όλα τα Botanic Therapy και βαφές μαλλιών Color Sensation με έκπτωση 40%. Όλα τα Kellogg's Corn Flakes All Brandy Muesli με έκπτωση 40%. Γάλα Αγελάδος Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου με έκπτωση 25%, 1,24 €. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 4,50 € το κιλό. Και στα Μναγκάθη Κρήτης 3,20 € το κιλό. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. 40 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. Ό,τι συμβαίνει στον τόπο σου, το ακούς εδώ. Ήχο 99,8. Εδώ είμαστε.
Με αναμπομπούλα είσαι στον αέρα, Νίκο. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Δίκοπη Ζωής. Στην κυριολεξία, αυτό που σας είπαμε στο ξεκίνημα είναι ότι τα γεγονότα είναι τόσα πολλά που μας ξεπερνάνε, μας προλαβαίνουν. Είτε τοπικά είτε στο επίπεδο της χώρας, συνολικά της χώρας μας. Την ξέρετε την έκφραση «φτώχεια φέρνει γκρίνια»? Όλοι την ξέρουμε. Αυτό συμβαίνει και στον τόπο μας. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες την αντεπαράθεση της διοίκησης του νοσοκομείου με τη διοίκηση του συλλόγου φίλων του νοσοκομείου. Και πραγματικά τρίβαμε και τα μάτια μας και δημιουργούνται και απορίες. Με αφορμή τους ευκάλυπτους που κοπήκανε στη μία πλευρά, είχα στην επιφάνεια μία σειρά ζητήματα συνεργασίας, χρηματοδότησης και ούτω καθεξής. Εμένα η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Δεν μπορώ να μπω, παρόλο που έχω προσωπική άποψη σε λεπτομέρειες, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτές τις μέρες, σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πόσα αναψυκτικά και πόσα σάντουιτς δώσανε ο κόσμος για τη λειτουργία του νοσοκομείου ή πόση εργασία εθελοντική προσφέρθηκε και η μετατροπή της αυτής ευρώ για να λέει ο ένας ότι προσφέραμε τόσα ευρώ και διατεθήκαν εκεί, δεν διατεθήκαν αλλού, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είναι λίγο λυπηρό όλο αυτό. Είναι κρίμα για τους αγώνες που έδωσε αυτή η πόλη για την υπεράσπιση του νοσοκομείου, αλλά αν υπήρχε κάτι λαθασμένο σε όλη αυτή τη διαδικασία που συνεχίζει δυστυχώς να υπάρχει, το νοσοκομείο δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι ένα κτίριο που προσπαθούμε να το κρατήσουμε ανοιχτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρει. Η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και η ενίσχυσή της, η θωράκισή της όπως λέμε και στον τόπο μας. Τι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση? Ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν εμποδίζαν ή δεν εμποδίζαν οι ευκάλυπτοι? Ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν τα χρήματα σωστά δοθήκανε στα κλιματιστικά ή όχι, ή αν έπρεπε να γκρεμιστεί ή να μην γκρεμιστεί ένα στίχος? Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θέλω να εκφραστώ χειρότερα για αυτά τα φαινόμενα. Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, οι παροχές υγείας σε όλους εμάς. Δυστυχώς, όλοι τα βιώσαμε σε όλο το προηγούμενο διάστημα, για πάνω από μία δεκαετία συνέβαινε, το κουτσούρεμα των υπηρεσιών υγείας, συρρήκνωση του οργανισμού του νοσοκομείου, προσλήψεις με το σταγονόμετρο, χρηματοδοτήσεις με το σταγονόμετρο. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Εκεί θα έπρεπε να συστρατευτούμε όλοι, να βοηθήσουμε η ίδια η διοίκηση του νοσοκομείου, η τοπική κοινωνία, εμείς οι απλοί πολίτες, οι φίλοι του νοσοκομείου. Κανείς δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτή την προσπάθεια, από την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας. Και τώρα σε συνθήκες πανδημίας, απαγόρευσης μετακινήσεων, περιορισμού μετακινήσεων, εμείς ασχολούμαστε με τους ευκάλυπτους, αν σωστά ή λαθασμένα κοπήκανε. Τι να πω, ότι είναι κατάντια αυτό το πράγμα? Κατάντια είναι. Η κατάσταση, φίλες και φίλοι, που έχει διαμορφωθεί με αυτό το δεύτερο lockdown, το είπα όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσα να το πω και στην προηγούμενη εκπομπή, την περασμένη Πέμπτη, είναι απόλυτο δημιούργημα της κυβέρνησης. Δώσαμε με την πρώτη καραντίνα όλοι μας, με την απίστευτη πειθαρχία και υπευθυνότητα και συνέπειά μας, και κόστος, γιατί αυτά έχουν και οικονομικές προεκτάσεις και μάλιστα πολύ σημαντικές στις ζωές μας. Δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο για να οργανωθεί η κυβέρνηση, η δημόσια υγεία μας και να μπορέσει να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα που όλοι το περιμένανε. Ζήσαμε όμως τις φιέστες του Πρωθυπουργού μας στη Σαντορίνη, ελάτε στην Ελλάδα, είναι
ο πιο ασφαλής προορισμός, καθαρός από κορονοϊό κτλ. Ξεκινήσανε οι επιστήμονες, που υπάρχει ένσταση και για αυτούς, γιατί όταν η επιστήμη μπαίνει στην υπηρεσία της πολιτικής και των επικοινωνιακών παιχνιδιών, πλέον γίνονται αναξιόπιστοι και αυτοί. Οι επιστήμονες αρχίζαν τα πρωτόκολλα που διατυπώνουν να τα κάνουν λάστιχο. Το άνοιγμα στον τουρισμό έγινε σχεδόν άτακτα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, αντί να θωρακίζεται το σύστημα υγείας, η κυβέρνηση θωράκιζε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντί να καθορίζει κανόνες και τον έλεγχο για την τήρηση αυτών των κανόνων σε χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην αποσυφόρηση στα σχολεία, στις αίθουσες, στον αριθμό των μαθητών κτλ. Δεν κάναν τίποτα, δεν κάναν το παραμικρό. Νομοθετούσαν νόμους, όμως έκαναν νόμους κατά των διαδηλώσεων, έκαναν πτωχευτικό νόμο για το ξεσπίτωμα του κόσμου, πίστωσαν εκατομμύρια σε καναλάρχες, κλινικάρχες, εργολάβους, διέλυσαν όλα τα εργασιακά τα όποια τελευταία δικαιώματα είχαν οι εργαζόμενοι, τα συνέταξαν νομοσχέδια για απλήρωτες εργασίες, υπερορίες, όλα όπως τα σχεδίασε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, διαφήμιζαν τα απαγορίνω των μαθητών, των φίλων τους που διανεμήθηκαν στους μαθητές, έφτιαχναν μάσκες αλεξίπτωτα για τους μαθητές και τις διαφήμιζαν και αυτές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλείσανε και τα δημοτικά. Δεν πείθουν οι επιστήμονες όταν λένε ότι τα κλείσανε για να περιοριστεί η κινητικότητα των γονέων έξω από τα σχολεία. Είναι καταγεγραμμένα αυτά, πάρα πολλά κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, σε σχολεία, μέσα σε μαθητές. Κλείνανε η μία μετά την άλλη οι αίθουσες διδασκαλίας ή και σχολικές μονάδες ολόκληρες. Δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε. Χλεβάσανε και προσπαθήσαν να μειώσουν τους μαθητές που κινητοποιηθήκαν στην αρχή της χρονιάς και ζητήσανε περισσότερα μέτρα προστασίας. Δεν αρχίζουν και τελειώνουν όλα σε μία μάσκα, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό συνδέονται όλα, όπως σας είπαμε στην αρχή, και οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι είχαν λόγο και συμμετοχή σε όλα αυτά, με τις καθαρίστρες που προσλήφθηκαν, άλλες ήταν πολύ λίγες, άλλες με πλήρη απασχόληση, άλλες εκ περιτροπής. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τα μέσα προστασίας να δίνονται με το σταγονόμετρο. Δώσανε 2 μάσκες σε κάθε μαθητή και τέλος πάντων κλείσανε και τα δημοτικά. Μία μάσκα σε κάθε μαθητή. Ακόμα χειρότερο. Κλείσανε και τα δημοτικά. Αυτή τη στιγμή η τηλεκπαίδευση, η κυρία Υπουργός λέει ότι λειτουργεί άψογα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Εσείς οι γονείς, όσοι έχετε παιδιά που στο δημοτικό ή σε μεγαλύτερες τάξεις τα βιώνετε μέσα στα σπίτια σας. Η δική μου πληροφόρηση και εικόνα είναι ότι είναι τραγελαφικά αυτά που συμβαίνουν στο χώρο. Ουσιαστικά έχουν διαλύσει και την εκπαίδευση. Αυτό καταφέρανε. Και ακόμα και σε αυτές τις ηθίκες είναι πάρα πολλοί οι ειδικοί που βγαίνουν στα πάνελ, στα τηλεοπτικά κανάλια κάθε ημέρα, στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρεις τι να εμπιστευτείς. Εγώ εμπιστεύομαι τους ήρωές μας, όπως τους αποκαλούμε. Τους νοσοκομιακούς, τους υγειονομικούς, αυτούς που μας καλούσαν να βγούμε στα μπαλκόνια να τους χειροκροτήσουμε. Αλλά με έναν παράδοξο τρόπο η κυβέρνηση δεν τους ακούει. Σχεδόν παρακαλάνε οι άνθρωποι να πάρει μέτρα για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και δεν το κάνει. Δείχνει μία πεισματική άρνηση. Μόλις προχθές, στις 15 Νοεμβρίου, η Ομοσπονδία των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει έκκληση, ακόμη μία έκκληση, έστω και τώρα να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Να προσληφθούν γιατροί όλων των ειδικοτήτων που χρειάζονται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, να μην χρειάζονται. Σε λίγο θα δούμε και εθελοντές γιατρούς να πηγαίνουν από το ένα δημοτικό, από τη μία περιφέρεια στην άλλη για να ενισχύσουν. Να γίνουν προσλήψεις άμεσα σε νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμοι υγειονομικοί. Να μονιμοποιηθεί, αυτά που σας λέω είναι αιτήματα της Ομοσπονδίας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, να μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό που σε πολλές περιπτώσεις
είναι τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν και αιτήσεις για μόνιμες θέσεις. Να αξιοποιηθεί και να στελεχωθεί άμεσα κάθε κτηριακή νοσοκομιακή δομή που παραμένει ανενεργή στο λεκανοπέδιο Αττικής και σε όλη τη χώρα. Δεν είναι λίγα τα νοσοκομεία που κλείσανε στα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης να ξανανοίξουνε. Χρειάζονται. Λαθασμένα τα κλείσανε. Να αναπτυχθούν εκτάκτως δομές περίθαλψης και σε άλλα μη νοσοκομιακά δημόσια κτίρια. Το βλέπουμε συμβαίνει σε άλλες χώρες. Μετατρέπουν είτε χώρους αθλητικούς είτε χώρους δημοσίων υπηρεσιών, άλλων υπηρεσιών κτλ. Τα μετατρέπουν σε χώρους για περίθαλψη είτε για τον κορονοϊό είτε για άλλα περιστατικά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, φίλες και φίλοι. Στη Θεσσαλονίκη βλέπετε οι διασωληνωμένοι εκτινάσονται κάθε μέρα, από μέρα σε μέρα αυξάνουν. Στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει στο κόκκινο. Ίσως συμβαίνουν και πράγματα που δεν φτάνουν στις ειδήσεις. Τα συγκαλύπτουν ή τα κάνουν. Έχουν συμβεί και παρατράγουδα στη Θεσσαλονίκη. Βγήκαν οι νοσοκομιακοί γιατροί και μιλήσανε για αυτή την ανεπάρκεια σε υποδομή που έχουν και τους εγκαλέσανε και τους τιμωρήσανε οι διοικήσεις τους. Γιατί βγήκαν και το είπα στη δημοσιότητα. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα. Να τεθεί, ζητάνε οι νοσοκομιακοί γιατροί, στην απόλυτη διάθεση του κράτους, υποχρεωτικά και ανεφόρων, το σύνολο των δομών και του υγειονομικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αυτό που λέμε επίταξη. Και να ενταχθεί όλο αυτό το σύνολο, οι δομές και το προσωπικό, σε έναν ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Αρνείται να το ακούσει αυτό η κυβέρνηση. Έχει συμβεί σε άλλες χώρες. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, όλος ο ιδιωτικός τομέας υγείας επιτάχθηκε. Επίταξη σημαίνει επίταξη. Το επιτάσω γιατί έχω εθνικούς λόγους, έχω πανδημία. Η κυβέρνηση είπε ότι η επίταξη θα πρέπει να πληρώσουμε πάρα πολλά. Μα αυτό δεν είναι επίταξη, αυτό είναι υπενικίαση. Άλλο η υπενικίαση, η μίσθωση και άλλο επίταξη. Χρειάζεται επίγον έκτακτο σχέδιο διάταξης όλων των δομών και όλου του προσωπικού, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων της επιδημίας. Πρέπει να αποκτηθεί ένα σχέδιο. Δεν έχουμε, δηλαδή, μας βάλαν σε δεύτερη καραντίνα, σε δεύτερο lockdown μέχρι τις 30 Νοέμβρη και μετά δεν ξέρουμε. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Είναι μεγάλη η ανασφάλεια που σκορπίζουν στον κόσμο. Είναι η βία της αβεβαιότητας που έχουμε πει και άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μας τσακίζει αυτό το πράγμα, μας διαλύει, μας απενεργοποιεί, μας εξουδετερώνει. Γι' αυτό σκεφτόμαστε ότι μήπως τελικά αυτός είναι ο στόχος τους. Να μας αδρανοποιήσουν τελείως, να μας κάνουν φυτά κλεισμένους μέσα στα σπίτια μας. Μα δεν γίνεται έτσι. Τι θα γίνει μέχρι τις 30, θα ανοίξει μετά η κοινωνία? Έχει τις προϋποθέσεις για να ανοίξει? Τι έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση? Και τι κάνει και τώρα, να το πούμε και έτσι? Γιατί κλείνει? Δεν υπάρχει λογική σε αυτά που γίνονται. Κλείνουν τα μικρομάγαζα που θα πουλούσαν ήδη για το χειμώνα, για τη χειμερινή προστασία μας, για την πτώση της θερμοκρασίας κτλ. Δηλαδή είναι πρόβλημα να πάει ο άλλος να αγοράσει τις παντόφλες του από το κατάστημα με τα υποδήματα και δεν είναι πρόβλημα να τα αγοράσει από το σούπερ μάρκετ? Εκεί δεν υπάρχει συνωστισμός? Που στα σούπερ μάρκετ τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Πολύ αφιβάλλω. Γίνονται οι καθαρισμοί και οι απολυμάνσεις. Τα έχουμε δει και αυτά. Έχουν βγει στη δημοσιότητα. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι στην πόλη μας, για να μην παρεξηγούμε κτλ. Να μην υπάρχει καταγραφή των κρουσμάτων, να γίνεται από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Να μην ενημερώνουν τους υπόλοιπους εργαζομένους, να τα αποκρύπτουν για να μην κλείσουν τα καταστήματα και ούτω καθεξής. Πού είναι η ιχνηλάτηση? Πού είναι η καταγραφή, να δούμε πού είναι το πρόβλημα? Και το λέει και η Ομοσπονδία της Ένωσης των Νοσοκομιακών Γιατρών. Να σταματήσει αμέσως η απαράδεκτη κατάσταση με την ιχνηλάτηση και με τις τηλεφωνικές οδηγίες στο ΕΟΔΗ. Αυτό καταγράφηκε από την πρώτη καραντίνα. Είναι γελίο και τραγικό αυτό που γίνεται με τις τηλεφωνικές οδηγίες. Πολλά επαναλαμβανόμενα και πλήρες δωρεάν τεστ
στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή οι άλλες χώρες της Ασίας, είτε στην Ασία είτε στην Ευρώπη, που το κάνανε και το καταφέρανε, τι είχαν καλύτερα από εμάς? Κυβερνήσεις, οργάνωση της κοινωνίας τους, τι? Είναι κάποιες χώρες που έτσι ξεπεράσαν το πρόβλημα του κορονοϊού και λειτουργούν σήμερα ανοιχτές. Κάνανε πολλά τεστ, μας διαφημίζουν ότι από τα τεστ από 2.000 φτάσανε τις 20.000. Και είναι λίγα για αυτό που βιώνουμε. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και η έννοια τους είναι να στρέψουν, θέλετε τεστ, πηγαίνετε στην ιδιωτική υγεία, στα ιδιωτικά εργαστήρια να τα πληρώσετε. Μα δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Μας έχετε διαλύσει και την οικονομία. Είναι τεράστια η φτώχεια που έρχεται. Είναι πολύ μεγάλη η αναδιάταξη που θα γίνει στον κόσμο της αγοράς και μου κάνει και εντύπωση, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Χτες άκουγα τον πρόεδρο των εμπόρων, προχθές άκουγα τον πρόεδρο των αγροτών. Τώρα έχουμε το καινούριο φρούτο της τηλεδιάσκεψης. Με τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Γεωργίας, με τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, με τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό κτλ. Θα καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Τελείωσε. Αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους επιδιώκετε να κάνετε τηλεδιάσκεψη είναι αυτοί που βάζουν τα φόπλακα στις ζωές μας. Αυτή είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα όταν η πολιτική αυτονών, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες με την πανδημία, είναι η αιτία του προβλήματος. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί κάνουν αυτές τις πολιτικές επιλογές. Πρέπει επιτέλους να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Η κυβέρνηση ακόμα και τώρα, σε αυτές τις συνθήκες, με τόσους νεκρούς καθημερινά, που είναι σοκαριστικά τα νούμερα, είχαμε συνηθίσει στο πρώτο lockdown, στην πρώτη καραντίνα, που ακούγαμε για 2, 3, 60 και 70 ήταν σε όλη την πρώτη καραντίνα. Και τώρα είναι καθημερινό φαινόμενο. Ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, αρνείται να ακούσει τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή. Και εδώ έχουμε και ρόλο και εμείς και λόγο. Δεν έχουμε χάσει τη φωνή μας. Μπορεί να φοράμε τη μάσκα για ατομική προστασία, αλλά τη φωνή μας την έχουμε κάνει. Την έχουμε ακόμα. Ούτε έχουμε απολέσει τη μνήμη μας. Φίλες και φίλοι, ήθελα κι άλλα να σχολιάσω. Είναι τόσα πολλά αυτά που γίνονται. Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο, το είπε και ο Μάριος ο Διονέλης, το άφησα για το κλείσιμο της εκπομπής, στις πίσω σελίδες που κάνει κάθε μέρα στον ηχό FM στις 2 η ώρα, με τον μαυραγωρητισμό στην κυριολεξία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που πρότεινε, δεν έχω το χρόνο, θα έχετε ίσως ακούσει, αν ακούσατε τον Μάριο ή έχετε πληροφορηθεί, δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω. Στην κυριολεξία τώρα στις συνθήκες πανδημίας, μπροστά στην οικονομική καταστροφή που βιώνουμε όλοι μας, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θέλει να κάνει, θα σας το πω έτσι όπως μιλάμε στην καθομιλουμένη, θέλει να κάνει αρπαχτή στην κυριολεξία. Βγήκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που λέει ότι θα προσλαμβάνονται με μπλοκάκι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία για να στηρίξουν περισσότερο όλα αυτά που γίνονται και θα αμείβονται με 2.000 ευρώ το μήνα και ζητήσανε 3.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα σε αυτές τις συνθήκες, τα οποία φυσικά θα είναι και αφορολόγητα. Ζητάνε επίδομα στέγης και κίνησης, ζητάνε αποζημίωση για κατοίκον επισκέψεις, για τηλεσυμβουλευτική κτλ. Και προϋπηρεσία πενταπλασιασμό του χρόνου υπηρεσίας τους για προϋπηρεσία σε δεχόμενη πρόσληψη στο ΕΣΥ. Με μία λέξη, αυτά στην κυριολεξία είναι μαυραγωρητισμός και θα ήθελα, επειδή ζω στην Ιεράπετρα και στο Λασίθι, να δω και την ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου, αν συμφωνούν με τις θέσεις αυτές. Φίλες και φίλοι, εφιστώ την προσοχή σας, να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις όσα συμβαίνουν είτε με την πανδημία είτε και γύρω και τις επιπτώσεις της πανδημίας και το κυριότερο να επεξεργάζεστε την πληροφορία που φτάνει σε εσάς για τα κρυφά νοήματα. Θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη Πέμπτη.
Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή της Ελληνοφρένειας